θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Συμβούλιο της ΕΣΥΕΠΗΝ, της Ένωσης Συντακτών Μελισσών Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, που μου έκανε την τιμή σε Σωματοδιοικητικό Συμβούλιο να τους εκπροσωπήσω, να εκπροσωπήσω το σωματείο μας σήμερα εδώ, σε αυτή την ημερίδα. Συγχαρητήρια βεβαίως στο Πλήρωμα 94 και στο Best News για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική και όσο περισσότεροι μιλάμε, τόσο το καλύτερο είναι για το καρναβάλι, αυτή είναι η άποψή μου. Και μέσα από το διάλογο, ακόμα και από έντονους διαλόγους, νομίζω ότι βγαίνουν ουσιαστικά πράγματα. Φυσικά, δεν είμαι σε θέση να το κάνω, αλλά επειδή έχω ζήσει κάποια χρόνια δίπλα στο ΣΤΕΑ και ήταν σημαντικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ, ως πατρινή το λέω αυτό, και καρναβαλίστρια, στους χορηγούς, στους επιχειρηματίες της πόλης, που πονάνε το καρναβάλι, όχι όλοι, όπως θα το πονάνε και όλοι οι πολίτες. Δεν μπορεί σε κάποιον να επιβάλλεις να καπνίσεις το καρναβάλι. Κάποιοι το βλέπουν ως μέσο να κερδίσουν και μόνο. Κάποιοι το βλέπουν ως μέσο προβολής της πόλης. Κάποιοι το βλέπουν ως αντικείμενο, σαν ένα παιδικό παιχνίδι των παιδιών τους, επειδή διασκεδάζουν. Όλοι κάπως το βλέπουν το καρναβάλι. Συμφωνώ με την κυρία Κουρμπανά σε αυτό. Άλλοι θέλουν να φανούν μέσα το καρναβάλι. Αυτά όμως νομίζω ότι κρίνονται κάθε χρονιά και καλό θα είναι να βγαίνει και κάποιο αποτέλεσμα ουσιαστικά για το Καρναβαλικό Μουσείο. Τα έχουμε χρόνια, κύριε Τρίγκο. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, όπως και πολλά άλλα. Κάποια στιγμή δηλαδή η πόλη πρέπει να αγαπήσει πραγματικά το καρναβάλι της, κυρίως οι πολιτικοί και οι δημοτικοί άρχοντες. Λιγοστοί είναι αυτοί που το έχουν αγαπήσει και συμμετέχουν κιόλας. Ενεργά, δηλαδή βλέπω τον Αλέξη τον Σκαρμέα, ο Σπύρος ο πολίτης. Λίγοι το έχουν αγαπήσει πολύ το καρναβάλι του δημοτικού άρχοντες. Πάντα αυτό λέγαμε σε εφημερίδες, ίσως συμφωνήσει και ο Κωνσταντίνος ο Μάιμης, ότι είναι μια καυτή πατάτα το καρναβάλι που θέλουν να το πετάξει ο ένας τον άλλον. Ένας δημοτικός σύμβουλος στον άλλο, πάρτο, πάρτο, δεν πάω εγώ, δεν πάω. Είναι περίεργα πράγματα. Πρέπει να μην εκτεθούν για μην τσαλακωθούν. Απίστευτο. Απίστευτο. Τέλος πάντων. Θα πω δύο λόγια, γιατί δεν θέλω να κουράζω και μετά ίσως στη συζήτηση πούμε και βγάλουμε όλα αυτά που έχουμε όλοι μέσα μας για το καρναβάλι. Για μένα ήταν σχολείο Αλκυστέας. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως για μια ακόμη φορά, το έχω ξαναπεί, την τότε Δημοτική Αρχή που με επέλεξε να είμαι δίπλα στο ΣΤΕΑ. Βοηθώ, με έλεγε ο ΣΤΕΑς, και είναι τιμητικό να είσαι βοηθός του Αλκυστέα. Δεν του άρεσε το επώνυμό μου. Συγγνώμη, μπαμπά, αν δεις λίγο αυτό, το έχω ξαναπεί, το ξέρεις, το έχεις ακούσει και στην τηλεόραση. Με έλεγε Νατάσα και νομίζω ότι δεν θα άρεσε ούτε και το επώνυμο του Θανάση του Φυσκαδουράκη. Θανάση, θα στο άλλο. Τι είναι, μου λέει το τραγουστή. Κάντο μου, λέει, έβιο. Κάντο πιο ωραίο. Δεν μπορώ, το λέω, κύριε Στέα. Νατάσα, μου λέει, θα σε λέω. Και Νατάσα με το δύσκολο όνομα. Έτσι βγήκαν οι τηλεοπτικές μας μεταδόσεις. Έλα, Νατάσα, με το δύσκολο όνομα. Ήταν ένας άρχοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τότε τον κύριο Ανδρέα Καράβολα. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Τεφάνη. Ευχαριστώ και μια γυναίκα βέβαια τότε, την κυρία Πόπη Καράβολα, οι οποίοι όλοι συμμετείχαν στο ένα δημοσιογράφο, τον Ανδρέα Χριστόπουλο, που όλοι δημιουργούσαμε μια ομάδα μαζί με τον Αλκυστέα ότι πρέπει να δώσουμε και άλλη δυναμική στο καρναβάλι. Και σιγά σιγά δειλά εγώ, μπαίνοντας δίπλα σε ένα μύθο, λέω, θα μου επιτρέψετε να φορέσω κάτι καρναβαλικό, γιατί ο Αλκυστέας έβγαινε με κουστούμι, έβγαινε με μπουφάν, έβγαινε με ένα σακάκι. Είχα κι εγώ μια ιδέα. Λέω, μέσα σε όλη αυτή την πόλη αισθάνομαι σαν τη μύγα μου στο γάλα. Δεν μπορεί να παρουσιάζω καρναβάλι και να μην φοράω κάτι. Ξεκίνησα δειλά-δειλά, με καπελάκι. Θυμάμαι κάποτε ο Θανάσης ο Μανθόπουλος και ο συγχωρεμένος ο πατέρας του, αείμνηστος καρναβαλιστής, μου είχαν αφήσει ένα αξεσουάρ. Έκανα κάπως έτσι, έπαιζα λίγο στην κάμερα. Είπα στον Αλκυστέα ότι θα βάλω κάτι. Τα μποά, μετά στολή, μετά καπέλο, αλλά στην πορεία, κάτι που ακολούθησαν και άλλες παρουσιάστρες και παρουσιαστές. Η ΕΡΤ μας έβαλε στόπ. Συγγνώμη για το θόρυβο. Μας λέει ο σκηνοθέτης, είμαστε με τον Παναγιώτη τον Λιγόπουλο. Σας χάνω, μη μου φεύγετε, εξαφανίστε στα πληρώματα. Και συνειδητοποίησα τότε ότι δεν πρέπει να ντύνονται οι παρουσιαστές. Πολύ ωραία η εμφάνιση φετινή των παρουσιαστών που δεν είχαν πολλά πάνω τους. Ο δικιά μου εμπιστοσύνη. Α, μπράβο, Θανάση. Κάθε το στραμμή διθώ. Τη λέω μαζί εδώ και τα παιδιά με πιέζαν. Άκου όμως λίγο, θα έπρεπε να έχεις κάτι. Έστω μία μπουντουνιέρα. Έστω ένα διακριτικό. Ψύχιο Τζίμις ο πολίτης και η Κατερίνα Τσουκαλά. Σπούνα, Θανάση, γιατί με τη φιλοσοφία.
και σαν χαρακτήρα να φανεί το πατρινό καρναβάλι. Θα φανεί το πατρινό καρναβάλι. Από αυτά που λες. Και τα πήγες πολύ καλά. Από αυτά που λες. Αλλά θέλει κάτι το καρναβάλι. Θέλει ένα διακριτικό. Μικρό. Δεν χρειάζεται πολλά. Ή έστω ένα μακιγιάζ. Εσύ μίλησες για τους παρουσιαστές της Κατερίνα και τον Τζίμι πριν που είπες για το διακριτικό. Ναι, ναι. Μίλησα και τους για τους παρουσιαστές, αλλά και τα παιδιά γιατί ο σκηνοθέτης μας έχανε. Δηλαδή, μη φεύγετε, μας έλεγε, παιδιά, χάνεστε. Μετά...